κουμπάρο. Ποιο κουμπάρο. Την έκανε καλά τη. Πού το βρήκε αυτό το ξύλο. Ποιο φλασέ το λέμε, μου λέει. Νουν. Γεια σα, Βούλη. Μου λέμε, τι είναι εκείνη. Α, σύντομα. Δεν τα αρμάξει. Αρμάξει, δεν. Άιντε παλικάριε. Άλλα νικτιό. Άιντε, φτάσαμε. Ωρε μάμι, ωρε μάμι. Εκεί, εκεί. Παρακαλώ, μόλις γυρίσεις. Τι ακριβώς είδαμε, εξηγήστε μας Λούκα, τους τηλεθεατές. Παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι από το έθιμο του Λάιφου γάμου που γίνεται εδώ στην περιοχή μας. Τι γίνεται την Πέμπτη, πριν από το γάμο, μαζεύονται οι φίλοι και οι συγγενείς του κουμπάρου, μαζί με το κουμπάριο, και πηγαίνουν πάνω στο βουνό και κόβουν ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλου κρανιάς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτό για να γίνει μετά το φλάμπουρο. Το κομμάτι του ξύλου αυτό το παίρνει ο κουμπάρος, το πελεκεί με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργήσει το πάνω μέρος του σταυρό. Το πανί που έχει το φλάμπουρο το έχει ραμμένο ήδη ο γαμπρός από το σπίτι και στη συνέχεια την ημέρα του γάμου προσαρμόζεται το πανί πάνω στο ξύλο της χρανιάς. Είναι όπως αυτό που βλέπουμε τώρα, εδώ με τα τρία τα μήλα. Αυτό είναι το φλάμπουρο στην τελική του μορφή. Αποτελείται από ένα λευκό πανί. Έχει κεντυμένους τέσσερις σταυρούς στις άκρες και ένα μεγάλο στη μέση. Σταύρο, που συμβολίζουν την Ορθοδοξία με την οποία η βλάχη ήταν δεμένη από την αρχή. Επίσης υπάρχει ένα γαλάζιο σιρίτι για να δηλώνει την καλανόλευκη και ένα κόκκινο σιρίτι για τα 300 χρόνια της Σκλαβιάς από την Τουρκία. Τα μήλα για ποιο λόγο τα έβαζαν πάνω? Τα μήλα συμβολίζουν τη γονιμότητα για το ζευγάρι. Και μετά λέγατε κάποιο τραγούδι. Στη συνέχεια ακολουθούσε γλέντι και ένα από τα τραγούδια που λέγανε στο γλέντι. Θα σας πούμε τώρα το πότε θα έρθει η άνοιξη, να έρθει το καλό.
Ξύμου περιστέρα να βγω τα λάγια πρόβατα, να βγω τα λάγια πρόβατα με τα γερά κοδόνια τραβάνα. Με τα αργύρα κοδόνια, χρυσή μου περιστέρα. Άιντε πάλι καρδιά, άιντε να φάμε. Άιντε πολύ λίγο. Συλλογωθήκαμε. Έλα, βάγια. Ελιές.